από την ημέρα που άνοιξαν τα ξενοδοχεία μέχρι σήμερα, 5.000 ξενοδοχοϊπάλληλοι, οι εργαζόμενοι στον τουρισμό, στον επισητισμό, έχουν παραιτηθεί. Καλημέρα και αντίο. Γιατί αυτό? Καλημερίζω τον κύριο Γιώργο Χότζογλου, ο οποίος είναι πρόεδρος της Ομοσπονδίας Επισητισμού Τουρισμού, όπως επίσης και τον πρόεδρο από το Εργατικό Κέντρο Ρεθύμνου, τον κύριο Νικολιδάκη τον Κώστα. Κύριε, καλημέρα και στους δύο από τον 984. Καλή σας μέρα. Καλή σας μέρα. Κύριε Χότζογλου, για να ξεκινήσω από εσάς, όταν την Παρασκευή που επικοινώνησα μαζί σας, άκουσα ότι και από τον κύριο Νικολιδάκη ότι, ξέρετε, 5.000 υπάλληλοι μπήκαν και βγήκαν από το χώρο του τουρισμού, έμεινα άφωνη. Να μας πείτε τι σημαίνει, για να ξεκινήσω από εσάς. Αυτό το νούμερο πιθανόν να έχει μεγαλώσει. Θα το δούμε τις επόμενες μέρες. Είναι η τρανή απόδειξη ότι οι εργασιακές συνθήκες που κρατούν στον κλάδο μας είναι συνθήκες γαλέρας. Μιλάμε για ανθρώπους, για συναδέλφους μας, οι οποίοι πήγαν κανονικά στις επιχειρήσεις τους τέλη Απριλίου ή αρχές Μαΐου και αντέξανε μόλις ένα μήνα. Αντέξανε ένα μήνα να δουλεύουν χωρίς ρεπό, αντέξανε ένα μήνα να δουλεύουν 10 και 12 ώρες την ημέρα και δυστυχώς όταν πήραν τη μισθοδοσία του πρώτου μήνα εργασίας τους έμειναν άφωνοι. Ξέρετε, ο κλάδος, ο τουρισμός και ο ψηφισμός είναι ένα πάρα πολύ ευαίσθητο προϊόν. Και θα πρέπει αυτός που είναι η βιτρίνα του κλάδου, δηλαδή ο εργαζόμενος, να είναι πραγματικά ψυχικά ήρεμος και ευχαριστημένος. Όταν αυτό δεν συμβαίνει, όταν το προσωπικό σου το έχει κάψει από τις πρώτες 30-40 ημέρες, μοιραία είναι ή να μειωθεί η απόδοσή του και να κινδυνεύει η ποιότητα στο προϊόν, ή να αποχωρήσει. Είναι απλά τα πράγματα. Πρόκειται να συνεχιστεί αυτή η κατάσταση. Μα συγγνώμη, μόλις τις προηγούμενες ημέρες, κύριε Νικολιδάκη, δεν λέγαμε και δεν λέγατε ότι, ξέρετε, εδώ υπάρχει πάρα πολύ μεγάλο πρόβλημα. Δεν έλεγαν σε όλους τους τόνους από την πλευρά τους οι επιχειρηματίες ότι υπάρχει πάρα πολύ μεγάλη έλλειψη σε εργατικά χέρια? Έχουμε αναλύσει για ποιο λόγο και έχουμε ακούσει για ποιο λόγο γίνεται αυτό. Μάλιστα έφταναν στο σημείο να λένε ότι, ξέρετε, εμείς θα πάρουμε ανθρώπους που εκπαιδεύονται αυτή την ώρα, οι οποίοι είναι πρόσφυγοι μετανάστες, για να έχουμε προσωπικό γενικών καθηκόντων μέσα στις ξενοδοχειακές μονάδες. Και μέσα σε ένα μήνα αφήνουν προσωπικό να φύγει. Μιλάμε για προσωπικό το οποίο είναι παλιό. Κύριε Χότζογλου, λύστε μου αυτή την απορία πριν δώσω το λόγο στον πρόεδρο του Εργατικού Κέντρου. Το πρόβλημα μέχρι στιγμής, έτσι όπως το έχουμε χαρτογραφήσει εμείς, παρουσιάζεται κατά κύριο λόγο στον επισητισμό. Και ναι, είναι άνθρωποι οι οποίοι έχουν χρόνια στον κλάδο. Δεν είναι άνθρωποι οι οποίοι μπήκαν για πρώτη φορά. Ξέρετε, ο ενός ερχόμενος. Ίσως κιόλας εντός εισαγωγικών παραμυθιαστεί και μείνει στον κλάδο, γιατί πιστεύω ότι αυτέ είναι οι συνθήκες. Όταν όμως κάποιος έχει δεκαετίες στον κλάδο και βλέπει ότι του ζητά να δουλεύει όλες αυτές τις ατελείωτες ώρες και αυτά τις ατελείωτες μέρες για 700 και 800 ευρώ, ξέροντας ότι έχει τα προσόντα και τις δεξιότητες, αποχωρεί. Δεν κάθεται. Μάλιστα. Κύριε Νικολιδάκη, παρακαλώ. Κύριε Δουλγεράκη, όπως είπαμε και στην προηγούμενη εκπομπή που συζητάγαμε πάλι το φαινόμενο αυτό, είπαμε το εξής. Οι εργαζόμενοι οι οποίοι είναι ευχαριστημένοι δεν φεύγουν από την επιχείρηση. Και ένας εργαζόμενος πώς μπορεί να είναι ευχαριστημένος όταν πάρει αυτό που λέει ο νόμος. Και δεν αφορά βέβαια όλο αυτό που λέμε το σύνολο των επιχειρηματιών, έτσι. Δεν μιλάμε για το σύνολο, όχι. Έτσι. Απλά το λέμε για άλλη μια φορά. Όταν πάρει το μισθό του. Για να μην παρεξηγηθούμε. Όταν πάρει το μισθό του ο εργαζόμενος όπως πρέπει. Όταν δουλέψει το ωράριό του σε ανθρώπινα πλαίσια, είναι ευχαριστημένος. Είπαμε και στην προηγούμενη φορά στην εκπομπή σας ότι το αφήγημα των εργοδοτών ότι θα λείπουν μόνο βοηθητικό προσωπικό, ότι θα πάνε στα στέκια μεταναστών και τα σχετικά να εκπαιδεύσουν το προσωπικό. Θα το εκπαιδεύσουν πώς? Για να καταλάβω εγώ, θα τον εκπαιδεύσουν στο ελληνικό φιλότιμο, στην ελληνική φιλοξενία, τις παροχές. Όλοι εμείς οι εργαζόμενοι στον τουρισμό κάθε χρόνο μαθαίνουμε και κάτι καινούριο. Πώς θα τα μάθουν αυτοί σε ένα μήνα και σε δύο μήνες? Και δεν λέμε εμείς, μην χαρακτηριστούμε ως ρατσιστές, ναι. Αλλά δεν είναι εκεί το ζητούμενο.
δεν μπορούν αυτοί οι άνθρωποι να καλύψουν θέσεις εργασίας. Οι οποίες θέσεις εργασίας που λείπουν δεν είναι το βοηθητικό προσωπικό. Όσο και αν θέλουν να το παρουσιάσουν έτσι. Θέσεις γενικών καθηκόντων. Με βοηθητικό προσωπικό. Με τους όρους εργασίας. Άρα ερχόμαστε σε αυτό το οποίο λέγατε και την προηγούμενη φορά και σήμερα επιβεβαιώνει ο κύριος Χότζογλου από την άλλη, ότι δηλαδή είναι πάρα πολύ δύσκολες οι συνθήκες. Εσείς λέγατε ευχόμαστε όλοι αυτοί οι άνθρωποι που δεν είμαστε εναντίον τους να μην μπουν σε μια διαδικασία όπου πραγματικά θα είναι συνθήκες δουλείας αυτό το οποίο θα βιώνουν στην καθημερινότητά τους από κάποιους. Μα ήδη οι υπάρχοντες εργαζόμενοι, κυρία Ντουλγεράκη, σε αρκετές περιπτώσεις, κατά κοινή ομολογία, δουλεύουν σε καταστάσεις δουλείας, σε καταστάσεις γαλέρα. Μάλιστα. Εσείς αποφασίσατε μέσα σε όλο αυτό το πλαίσιο το οποίο βιώνετε και με τέτοιου είδους στοιχεία τα οποία δίνετε στη δημοσιότητα να ενώσετε για άλλη μια φορά δυνάμεις. Τι είναι αυτό, κύριε Χότζογλου, το οποίο κάνετε από εδώ και κάτω? Καταρχήν θα ήθελα να απαντήσω στην εστίαση, συγγνώμη, στην εστίαση που αναφέρατε πριν λίγο ότι δεν είναι η πλειοψηφία των εργοδοτών έτσι. Δυστυχώς, και το λέω με μεγάλη μου λύπη, και το παίρνω πάνω μου εγώ για τη δήλωσή μου, είναι η πλειοψηφία των εργοδοτών. Είναι η πλειοψηφία των εργοδοτών αυτή τη στιγμή που δεν εφαρμόζει την κλαδική συλλογική σύμβαση εργασίας και την εργατική νομοθεσία. Και όποιος από τους εργοδοτικούς φορείς έχει στοιχεία για το αντίθετο, παρακαλώ να τα αποσκομίσει. Γιατί εμείς από την αρχή της σεζόν, με την πληροφόρηση που έχουμε από τα κατατόπου σωματεία μας, δεν προκύπτει από πουθενά ότι εφαρμόζεται η κλαδική συλλογική σύμβαση εργασίας σε όλη την επικράτεια της χώρας, ούτε στο 10%. Μια σύμβαση η οποία έχει κηρυχθεί ως γενικώς υποχρεωτική. Τώρα, όσο αφορά την επόμενη μέρα, εμείς είμαστε ένα σύγχρονο ευρωπαϊκό συνδικάτο. Δεν έχουμε καταγγελτικό λόγο μόνο. Έχουμε προτάσεις, τις έχουμε καταθέσει τόσο στον Υπουργό Εργασίας, όσο και στους αρμόδιους φορείς, για το πώς μπορεί να λυθεί το πρόβλημα και να επιστρέψουν οι εργαζόμενοι στον κλάδο και να μην έχουμε αυτό το κύμα φυγής. Συνοπτικά, σας λέω, την εφαρμογή των συμφωνηθέντων και της εργατικής νομοθεσίας. Τους ελεγκτικούς μηχανισμούς να βγουν επιτέλους και να κάνουν ελέγχους και να στελεχωθούν οι υπηρεσίες αυτές. Εκεί στην πόλη του αγαπητού φίλου του Προέδρου του Κωστή υπάρχει ένας επιθεωρητής. Ένας επιθεωρητής Γάλλου το Ρέθυμνο. Με χιλιάδες κλίνες και εκατοντάδες επιχειρήσεις εστίασης και τουρισμού. Ένας επιθεωρητής. Στη Μύκονο, στη Σαντορίνη, στην Πάρο, για να κάνεις καταγγελία πρέπει να πας στη Σύρο. Στη Ρόδο υπάρχουν δύο. Λοιπόν, δεν γίνεται έτσι. Θα πρέπει αυτή η καινούργια ανεξάρτητη αρχή που δημιουργήθηκε μετά την ψήφιση του νόμου Χατζηδάκη επιτέλους να στελεχωθεί και ο νέος επικεφαλής που ανέλαβε πρόσφατα τα καθήκοντά του να δώσει τις κατευθυντήριες γραμμές. Το δεύτερο κίνητρο είναι η επιδότηση των εργαζομένων τους νεκρούς μήνες. Ξέρετε, κυριαρχεί ο μύθος στη χώρα μας ότι εμείς οι εποχικά εργαζόμενοι στον τουρισμό και στον επισκεπτισμό δουλεύουμε 4-5 μήνες το καλοκαίρι και τους υπόλοιπους μήνες μας χρηματοδοτεί το κράτος. Δεν ισχύει αυτό, είναι ψέμα. Με μνημονιακό νόμο του 2013 το επίδομα ανεργίας έχει περιοριστεί μόλις σε 3 μήνες. Αν κάποιος λοιπόν απολυθεί από τη δουλειά του στο καλύτερο σενάριο, τέλειο Οκτωβρίου, το καλύτερο σενάριο είναι να απολυθεί τέλειο Οκτωβρίου. Είναι για τις περιοχές της δικές σας που ευνοούν οι καιρικές συνθήκες για τη νίκηση της τουριστικής περίοδου. Αν απολυθεί λοιπόν τέλος Οκτωβρίου, θα πάρει επιδότηση Νοέμβρη, Δεκέμβρη, Γενάρη. Και από το Γενάρη μέχρι τον Απρίλιο-Μάιο που θα ξαναπάει για δουλειά είναι χωρίς εισόδημα. Μην μπορώντας να δουλέψει κάπου νόμιμα, γιατί θα χάσει τα δικαιώματά του ως εποχικός και την υποχρεωτική επαναπρόσληψη. Εμείς λοιπόν τι λέμε? Να επανέλθει το επίδομα ανεργίας στα προμνημονίου επίπεδα, όχι όμως έτσι γενικά και αόριστα. Δεν θέλουμε να ζούμε με επιδόματα εμείς. Εμείς λέμε λοιπόν να έρθει η αναλογική χρηματοδότηση του επιδόματος ανεργίας. Και τι εννοούμε? Εάν ο Χότζογλου μάζεψε 90 ένσημα το καλοκαίρι, τότε ναι, να πάρει 3 μήνες. Επίδομα ανεργίας. Ο Νικολιδάκης όμως που μάζεψε 120 ένσημα ή 150 να πάρει 4 μήνες ή 5 μήνες ταμείο ανεργίας. Έτσι θα χτυπήσουμε τη μαύρη και ανασφάλιστη εργασία. Έτσι θα δει ο ΕΦΚΑ έσοδα στα ταμεία του. Είναι απλά τα πράγματα. Λύσεις υπάρχουν. Βούληση πρέπει να έχει από τη μεριά της πολιτείας για να γίνουν αυτά. Και φυσικά χάνει η πολιτεία από μισό λεπτό. Με αυτό το οποίο λέτε και με καταθέτετε ως πρόταση αυτή την ώρα, φαντάζομαι ότι το έχετε κοστολογήσει. Χάνει η πολιτεία, κύριε Χότζογλου? Αντιθέτως, κερδίζει.
Αντιθέτως κερδίζει και κερδίζει πολλά εκατομμύρια ευρώ. Να σας πω για ποιο λόγο. Γιατί αυτή τη στιγμή επικρατεί η άποψη στον εργοδότη, αλλά και στον εργαζόμενο, γιατί το ταγκό θέλει δύο πάντα, ότι μόλις πιάσει το πλαφόν που απαιτείται για να πάρει το επίδομα ανεργίας, δηλαδή τα 100 ένσημα κάθε έτος, 50 ήταν την εποχή του κορονοϊού, τώρα φαντάζομαι θα επανέλθει τα 100, σου λένε, έλα μωρέ, τα μάζεσαι στα 100 ένσημα, έλα από εδώ και πέρα μαύρος και ανασφάλιστος, δηλαδή αν έχει πιάσει δουλειά Απρίλιο, Μάιο, Ιούνιο, θα έχει πιάσει τα ένσημα που απαιτούνται. Άρα Ιούλιο, Αύγουστο, Σεπτέμβριο, Οκτώβριο, έλα δούλεψε μαύρα και ανασφάλιστα για να πάρει και ο διπλανός σου τα 100 ένσημα. Αν όμως με βάλετε εμένα, ναι, μου δώσετε κίνητρο να μαζέψω όσο περισσότερα ένσημα μπορώ για να έχω μεγαλύτερη επιδότηση, τότε θα δείτε ότι τα έσοδα για τον ΕΦΚΑ θα διπλασιαστούν στην καλύτερη μάλιστα, περίπτωση. Μάλιστα. Είναι πολύ μεγάλο το νούμερο. Πάντως, κύριε Νικολιδάκη, μια τελευταία κουβέντα, υπό τις παρούσες συνθήκες και έτσι όπως περιγράφονται τα πράγματα και οι καταστάσεις και από τον κύριο Χότζογλου και από εσάς, αν είχαμε μια διαρροή 50.000 στον αριθμό εργατικά χέρια και μέσα σε ένα μήνα συνεχίζεται αυτή η διαρροή υπό τις συνθήκες που επικρατούν μέσα στους εργασιακούς χώρους, δεν ξέρω στο τέλος τι μπορεί να μείνει ανοιχτό και πώς θα λειτουργούν τα ξενοδοχεία, όταν από την άλλη ξέρετε υπάρχουν πολύ θετικά μηνύματα σε ό,τι έχει να κάνει με την κίνηση τουλάχιστον την Κρήτη. Η κυρία Δουλγεράκη, να κάνω μια επισήμανση πάνω σε αυτό. Το νούμερο των 50.000 θέσεων εργασίας που λείπουν αυτή τη στιγμή από τον κλάδο είναι αυθαίρετο. Δεν υπάρχει κάποια μελέτη που να λέει ότι λείπουν 50.000. Βγαίνουν οι ξενοδόχοι, τη μία λένε 30, την άλλη λένε 60, την άλλη λένε 50. Να ξεκινήσουμε από αυτό. Δεν υπάρχει ακριβές νούμερο για το πόσοι λείπουν. Το ότι συνεχίζει και αυξάνεται το νούμερο, αυξάνεται. Συμφωνούμε. Και δυστυχώς κινδυνεύουμε μία χώρα η οποία έχει παράδοση στον τουρισμό, μία χώρα η οποία φέρνει πολλά λεφτά, φέρνουν τα ταμεία της Ελλάδας, επαναλαμβάνω για πολλωστή φορά, πολλά λεφτά από τον τουρισμό. Ο τουρισμός είναι που κράτησε την Ελλάδα στα χρόνια των μνημονίων όρθια. Κινδυνεύουμε να δυσφημιστούμε στο εξωτερικό. Μάλιστα. Διότι έτσι όπως πάει το πράγμα, τίνει να δουλεύουν μόνο ανειδίκευτοι εργάτες στον τουρισμό, άρα οι υπηρεσίες μας θα είναι κάτω του μετρίου. Αυτό θέλει η κυβέρνηση. Αυτό θέλουμε. Τα μηνύματα είναι αισιόδοξα. Ναι, ότι αυτή τη στιγμή η Κρήτη είναι ο πυλώνας του τουρισμού στην Ελλάδα. Ό,τι συζήτηση γίνεται πέρα από τον τουρισμό, η Κρήτη είναι πρώτη. Η Κρήτη είναι πρώτη. Η Κρήτη 7.000 διανυκτερεύσεις την ημέρα, η Κρήτη έχει περάσει το 2019 και πάει λέγοντα. Τι υπηρεσίες όμως θα προσφέρουμε σε λίγο καιρό στους επισκέπτες μας. Όπως έχω πει πάρα πολλές φορές, δεν είναι το μάρμαρο που φέρνει τον επισκέπτη. Η Κρήτη είναι πρώτη σε επαναλαμβανόμενους πελάτες. Θέλουμε να τους διώξουμε κι αυτούς. Να συνεχίσουμε σε αυτή τη ρότα. Μάλιστα. Σαφείς και οι δύο. Κύριοι, σας ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα σας. Καλή σας μέρα. Καλημέρα.